Sugar Zulu 7, Sugar Echo Radio, Papa Alpha 3, Golf United Whiskey Mobile. Λοιπόν, λίγα πράγματα για τα μαθήματα. Πρώτα μαθήματα άρχισα εγώ το 1991-92 εκεί πέρα. Είναι ακόμα δημιουργικό σύνολο και τα κάνω αφιλοκερδός όλα τα χρόνια. Και ό,τι πρόβλημα έχετε πάνω σε ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, οτιδήποτε ανεξάρτητα είναι ράδιο, ραδιοτεχνικό για το σπίτι και τα λοιπά, πώς δουλεύει, μπορείτε όποια στιγμή θέλετε να μου κάνετε ερωτήσεις, γιατί βέβαια να έχουμε τον κατάλληλο χρόνο. Στην πράξη, οι ραδιοτέχνες πολλές φορές ξέρω, αντί να πει November, παράδειγμα, τον Νίκο, ήθελε να πει μια λέξη, μπορεί να πει Nairobi, Nairobi ή κάποια άλλη λέξη. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο μεταβιβάζει μια λέξη σε δύσκολες συνθήκες. Έτσι, θα πούμε τον Νίκο, λέμε November, November, India, India, Charlie, Charlie, Kilo, Kilo. Ό,τι γράμματα έχει η λέξη. Αυτά πρέπει να τα μάθει. Θα είναι σώσ και θα σας χρειαστούν και σαν ραδιορεστέχνες αργότερα. Κατά συνέπεια, αυτό το γράφετε, το διαβάζετε και τα δύο. Εμείς ασχολούμαστε με τις ραδιοεπικοινωνίες. Η ενασχόλησή μας είναι οι ραδιοεπικοινωνίες. Και το βασικό μέσο είναι τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Είναι ο συνδυασμός ενός ηλεκτρικού και ενός μαγνητικού πεδίου, τα οποία διαχέονται στον χώρο ελεύθερα. Έτσι. Σαν ραδιοεραστέχνη, το πρώτο που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι πρέπει να είμαστε άνθρωποι. Δηλαδή, ούτε να βρίσουμε, ούτε να φωνάξουμε αυτά που διαβάσαμε εδώ στους κανονισμούς του QSO. Τι επιτρέπεται και τι όχι μέσα σε ένα QSO. QSO, είπαμε, είναι επικοινωνία, το λέω για να μάθει και τις ορολογίες μεταξύ δύο σταθμών, 10 σταθμών, όσο θέλω να είναι. Τι επιτρέπεται και τι όχι. Μέσα από μια συνομιλία, αυτά που επιτρέπονται είναι επάνω σε ραδιοεραστεχνικά θέματα, επάνω σε πολιτισμό, τι δεν επιτρέπεται. Να αναφερόμαστε για θρησκείες, για πολιτικά ειδικά, έτσι, για θέματα που μπορούν να προσβάλλουν κάποιον άλλο. Οι ραδιοεραστέχνες μπορούν να περνάνε διάφορα μηνύματα, να προάγουν πολιτισμό όπως είπαμε, είτε για τη φύση, είτε για το περιβάλλον, για εκδηλώσεις, μπορούμε να συμμετέχουμε σε εκδηλώσεις που διοργανώνουν και μας καλούν. Μπορείτε να φανταστείτε. Παράδειγμα, ένα σύρμα. Δηλαδή, αυτό είναι ένα φορτίο. Το τροφοδοτικό, σε σχέση με το φορτίο, πρέπει να γνωρίζουμε τα στοιχεία του φορτίου. Τι σημαίνει αυτό. Πρέπει να ξέρουμε πρώτον την τάση. Τα βολτ δηλαδή. Πόσα βολτ. Να ξέρουμε τα αμπέρ και να ξέρουμε την πολικότητα. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό. Εάν αυτή η συσκευή θέλει 12 βολτ, έτσι, κανονικά είναι τάση, U και γιώτα το ρεύμα. Τα βολτ, 12 βολτ. Να ξέρουμε τα αμπέρ, ότι θέλουμε παράδειγμα 8 αμπέρ, και να ξέρουμε και την πολικότητα. Πολικότητα τι σημαίνει, υπάρχει ένα διεθνές σύμβολο. Έτσι, σε κάποια μέρη που είναι ένα βουνό, αν έχουμε ένα σταθμό εδώ φορητό και έναν άλλο σταθμό εδώ φορητό, μεταξύ τους δεν μπορούν να επικοινωνήσουν γιατί υπάρχει το βουνό. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορούν να πιέσουν. Αν το παθήσουμε εδώ πάνω εμείς όμως έναν αναμεταδότη, εντάξει, τότε το σήμα φεύγει από εδώ, πάει εδώ, από εδώ ξανακατεβαίνει σε αυτόν και γίνει και το αντίστοιχο. Όταν θα πατήσει αυτός, θα ακούσει ο άλλος. Αυτό διαφορεί πάρα πολύ τις επικοινωνίες και μπορούμε να συνδέσουμε και δύο-τρεις αναμεταδότες, επαναλήπτες μεταξύ τους. Ας δούμε ένα αναμεταδότη. Εδώ έχουμε το ρο 0. Εντάξει, λέει 145-600, που είναι η συχνότητα ακρόασης του αναμεταδότη.
Παραμετάδοση έχει και εκπομπή και λήψη. Αλλά τα κάνει ταυτόχρονα. Αυτή είναι όλη η φιλοσοφία του αναμεταδότη. Λέω, η συχνότητα λήψη είναι 145 του αναμεταδότη. Όταν λοιπόν εμείς με ένα φορητό εκπέμπουμε 145, ο δέκτης λαμβάνει και την ίδια στιγμή αναμεταδίδει 600, μια διαφορά 600 συν. Έτσι. Δηλαδή, εκπέμπουμε, παίρνει το σήμα μας και το ξαναμεταδίδει στον χώρο ελεύθερο. Είπαμε ο αναμεταδότης μένει ψηλά για να μπορεί να καλύψει το σχέδιο που έχουμε κάνει προηγουμένως. Τώρα, εδώ γιατί υπάρχει ο υπότονος που λέγαμε στη λήψη. Φανταστείτε ένας αναμεταδότης που είναι ψηλά σε ένα βουνό με υψόμετρο πολύ μεγάλο, 1000-2000, ότι μπορεί και ακούει πάρα πολύ μεγάλη απόσταση και περιοχή. Αν λοιπόν σε αυτή την περιοχή υπάρχουν συμβολές συχνοτήτων, παράσιτα, κάποιοι που παίζουν, κάνουν εκπομπές. Ο αναμεταδότης λοιπόν συνέχεια θα εκπέμπει. Μόλις λαμβάνει κάτι θα εκπέμπει. Άρα όλη την ώρα θα εκπέμπει. Και δεν θα μπορούν να μιλήσουν οι χρήστες ραδιοεστέχνες. Γι' αυτό λοιπόν τι κάνουμε, βάζουμε εμείς στην είσοδο του υπότονο. Οπότε όποιος θέλει να πει στον αναμεταδότη πρέπει να ξέρει συχνότητα εισόδου, συχνότητα εξόδου και τον υπότονο.